τρία έτη για λύκειο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 16 έτη εκπαίδευση στην συγκεκριμένη ύλη με τα συγκεκριμένα ορισμένα υπάρχοντα στοιχεία γνώσης. Με το πλήθος το οποίο είναι τώρα των μαθήσεων, γνώσεων, μαθημάτων, είναι πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια τέτοια πιθανολόγηση, υποψία, ολιγόψη, μικρόψη, μικροσκέψη. Είναι πάρα πολύ ώστε γίνεται κακή η ανθρωπότητα εγώ με ψυχώσεις, νευρώσεις, εχθρότητα, αγριότητα, σκληρότητα, επιθετικότητα, και όταν γίνει περισσότερος, διαρκέστερος χρόνος εκπαίδευσης, εκπαίδευσης, κεφαλαία, τόνος ή γενικότερη γνώση στη γνώσης από 18 έτη αλλάξει και ρυθμιστεί σε 35 χρόνια το ελάχιστο όριο χρόνου έτη, τότε θα αυξηθεί πολύ και καλά η ευτυχία, καλοπέραση, ευστασία, φιλικότητα, ευζωία, ποιότητα παραγόμενων έργων, μαλακότητα, γλυκύτητα, τρυφερότητα, πνευματική υγεία, ψυχική, αριστεία, η συμπεριφορά, η γενική αίσθηση πληθυσμών, νοών, η ψυχική αριστεία, η πνευματική υγεία, η νοητική ποιότητα και η οικονομική, χρηματική, υλική ανάπτυξη. Και για να γίνουν αυτά τα καλά, σωστά, λολά, χρειάζεται χρόνος, ίσως με 321 έτη. Το δισχιλιοστό 963 έτος περίπου μετά Χριστόν σχεδόν, ώστε με παθήματα δυσάρεστα και θεωρίες ευάρεστες να αλλάξω νιονιό. 39 έτη εκπαίδευσης υποχρεωτικός, χαλαρός, με το καλό, χαλαρά, χωρίς άγχος, για να έχουμε όλοι υποχρεωτικός ως ελάχιστο χρονικό όριο timing εκπαίδευση καλών διδακτόρων ανώτα τα της λογικής ξερής ολιγόπνευστης διδαχής εκπαίδευσης, όχι παιδείας. Ευκόλως εννοείται, ευκόλως, διακόπων μεταοδών μέθοδων εκπαίδευσης πολύ ευχάριστων. Δεν λέμε να είναι δυσάρεστα, ε? 39 έτη σπουδές ωραίες, με ωραίο διάβασμα, αυτά μελέτες, έτσι, διδαχή καλή, αγάπη καθηγητών και υπερηγητών, διδόντων και λαμβανόντων, έτσι, δεν λέμε κάτι κακό. Έτσι λύνεται, να, αυτό είναι μια οικονομολογική, οικονομική λύση. Ποιότητα, ακριβά εμπορεύματα. Για παράδειγμα, Φερρυππίν, η Ελλάδα εδώ τώρα, άμα πήγαινε στα 39 έτη σπουδών, θα έπεφτε απότομα η παραγωγή, το πλήθος παραγωγής, της κακής παραγωγής αυτής που γίνεται τώρα, που βγάζουμε κακά πράγματα, πολλά κακά πράγματα. Θα βγάζαμε λίγα κακά και μόλις βγαίνανε οι πρώτοι εκπαιδευμένοι,
δημιουργούντουσαν οι πρώτοι εκπαιδευμένοι νόες μετά από 40 έτη περίπου σπουδής, όπου θα ήμασταν όλοι διδάκτορες, σκουπιδιάρες διδάκτορας. Ακόμα και ο διδάκτορας που είναι τώρα στα πανεπιστήμια θα ήταν και αυτός διδάκτορας και ο σκουπιδιάρης, ακόμα και ο δοκαθαριστής και ο βοθρατσής. Διδάκτορες όλοι, διδακτορικό. Θα είχαν νόμιμο δικαίωμα να διδάξουν εις πανεπιστήμιων. Πανεπιστήμιο δηλαδή δεν υπάρχει, εκπαιδευτήριο αυτό το εκπαιδευτήριο. Πανεπιστήμιο είναι ένα εδώ το παν. Με αποτέλεσμα, μόλις αυτοί παίρνανε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, θα επαγγέλλονταν πράξεις και θα έπραταν πράξεις πάρα πολύ ποιοτικές. Ποιοτικότερες από τους Ιάπωνες, από τους Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανθρώπους, από του Ηνωμένου Βασιλείου, από της Γερμανίας, από όλες τις χώρες. 40 έτη το σπούδασα. Τι ωραία πράγματα θα σου φτιάχνα, ε. Αυτά είναι, κύριε, αυτά είναι, κύριε. Θα πρέπει να περιμένεις λιγάκι όμως, μέχρι να βελτιωθώ, να το πιστέψω και μετά να προσπαθήσω να το πράξω και να το πράξω. Ευχαριστώ.